Ένα μεγάλο κριτικό ντέρμπι φιλοξένησε σήμερα το Ατσαλένιο, με τον Πο ανατίθεται αντιμέτωπος με τον ΟΑΝ, με τους Αγιονικολιώτες να σκοράρουν στο 21 με τον Οκάι, αλλά τον γκολ να κυρώνεται ως offside. Στο 24 ο Πο άνοιξε το σκορ όταν μετά από κεφαλιά του Δαμιανάκη στο δοκάρι, ο Κάι Μακαμούδης πήγε πρώτος στην μπάλα και την έστειλε στα δίχτυα, με τον ΟΑΝ να διαμαρτύρεται για offside στο ξεκίνημα της φάσης. Στο 43 ο Μουστάκης βρήκε πάλι ίχνη τον ΟΑΝ, όμως και πάλι τον γκολ ακυρώθηκε ως offside με νέες διαμαρτυρίες. Στα πρώτα λεπτά της επανάληψης υπήρξε μαρκάρισμα του Μουστάκη στον Μέμο, όπου αζήτησε πέναλτι, αλλά ο διαιτητής έδωσε συνέχεια στην φάση. Στο 75 με σωτήρια επέμβαση ο Καβουσάκη σταμάτησε το μακρινό σουτ του Καρλίτος, ενώ στην επόμενη φάση ο Πόα διαμαρτυρήθηκε εκ νέου για πέναλτι σε ανατροπή του Νύκταρη. Το μάτς στα τελευταία λεπτά πήρε φωτιά, με τον ΟΑΝ να πιέζει και να χάνει μεγάλη ευκαιρία με τον Σέκα στο 89 και στο 92 να ισοφαρίζει τελικά 1-1 με προβολή του Μαρτσάκη μετά από παλιά του Πλουσί. Όλοι πίστεψαν ότι η ισοπαλία θα είναι το τελικό σκορ, αλλά στην τελευταία φάση του αγώνα ο Πόα κέρδισε πέναλτι σε μαρκάρισμα πάνω στον Σφύρο Γιαννάκη. Ο Γιάννης Γιακουμάκης, που είχε μπει ως αλλαγή στο μάτς, ανέλαβε την εκτέλεση, ήταν ψύχρεμος και νικώντας τον Γκλότσο έκανε το 2-1 και χάρισε στον Πόα την δεύτερη συνεχόμενη νίκη του στο Ατσαλένιο. Βασικά τυχή ήμασταν σε όλο το παιχνίδι, δεν ήμασταν μόνο στο τέλος, γιατί αν ήμασταν λίγο τυχεροί, δεν θα ήμασταν πίσω στο σκορ μέχρι το 90, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά έχει το ποδόσφαιρο. Ένα παιχνίδι ντέρμπι. Σίγουρα το χάρηκε ο κόσμος που το παρακολούθησε. Συγχαρητήρια στον Πόη για την νίκη του. Αλλά εμείς μείναμε προσιλωμένοι όλοι στο πλάνο που είχαμε πει όλη τη βδομάδα. Γιατί είχαμε τα συνεχόμενα παιχνίδια και θα ερχόταν η κούραση. Οπότε εμείς τι θέλαμε, να δώσουμε χώρο και χρόνο την μπάλα στα πόδια του αντιπάλου μας, ώστε δεν μας ενδιαφέρει να την κρατήσουμε αυτή τη φορά εμείς στα πόδια μας. Γι' αυτό φάνηκε ότι ο ΑΟΑΝ ήταν καλύτερος. Αν δείτε όμως το παιχνίδι, είχαμε τέτοιες φάσεις που θα μπορούσαμε το παιχνίδι να το είχαμε τελειώσει πολύ πιο νωρίς. Δώσαμε δικαίωμα με μια αδράνεια στην άμυνά μας να δεχτούμε ένα γκολ στο τέλος του παιχνιδιού και να βάλουμε δύσκολα στον εαυτό μας.